παρούσα στα μεγάλα γεγονότα που αφορούν την Πελοπόννησο και την Αρκαδία ιδιότητα. Σήμερα είναι, όπως καλά είπε και ο Δημήτρης, μια μεγάλη μέρα για την Βόρεια Κοινωνία, για την Αρκαδία, για την Πελοπόννησο. Το εστιατόριο, το οποίο διευθύνει ο Δημήτρης Κατσής, το Εστέλο, πήρε το χρυσό βραβείο σε μια σειρά πολλά εστιατόρια στην Ελλάδα, πάνω στον τομέα μεσογειακή διατροφή. Αυτό, όπως είπε και ο Δημήτρης, οφείλεται και στον παράγοντα άνθρωπο, αλλά οφείλεται και στα προϊόντα μας, στα γνήσια, τα αρκαδικά προϊόντα, τα οποία προέρχονται από την αρκαδική φύση, μια φύση η οποία έχει τιμηθεί από αρχαιότητα των χρόνων για την νησιότητά της, για τα αγνά προϊόντα, τα οποία βγαίνουν μέσα από αυτή τη μυθική Αρκαδία, από το μυθικό τόπο που βγάζει αγνά προϊόντα. Τα αγνά προϊόντα αυτά στα κατάλληλα χέρια, γιατί χρειάζονται και κατάλληλοι άνθρωποι, δημιουργούν αυτά τα εδέσματα, αποτέλεσμα του οποίου ήταν και το πρώτο βραβείο στο πρώτο διεθνές φεστιβάλ ελληνική γαστρονομίας που γίνεται εδώ στο Μέγαρο Μουσικής. Η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι πάντα αρρωγός σε τέτοιες προσπάθειες. Ποντάρουμε πολύ στο γαστρονομικό τουρισμό, αποτελεί ένα μεγάλο ατού για εμάς και θα επενδύσουμε όπως επενδύουμε στον τομέα αυτό. Γι' αυτό και είμαστε εδώ σήμερα, γι' αυτό είμαστε και αύριο μαζί με όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να προάγουν το γαστρονομικό τουρισμό στην Πελοπόννησο, που όπως είπα είναι ένα κομμάτι το οποίο βοηθάει ώστε να αναδειχθεί ο τουρισμός στην Πελοπόννησο. Πολλά συγχαρητήρια στον Δημήτρη Κατσή, πολλά συγχαρητήρια σε όλους αυτούς οι οποίοι συνετέλεσαν ώστε να πάρει το πρώτο βραβείο το εστιατόριο Εστέλα και ευχόμαστε το επόμενο συνέδριο να γίνει στην Πελοπόννησο ώστε να μπορέσουμε εκεί επουσύνεκης να αναδείξουμε τα γαστρονομικά μας προσόντα.